Κοιτάξτε, θα δούμε και το τελικό νομοσχέδιο και τις διατάξεις του. Εκφράζουμε... Αν μπορεί, αν δείτε κάτι που είναι κοντά σε αυτό που πιστεύετε, εμείς να το ψηφίσετε. Εμείς είμαστε αρνητικοί σε μία εξέλιξη, γιατί ο Πρωθυπουργός επικαλέστηκε την Ευρωπαϊκή Πείρα και αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Πείρα, όπως και η Πείρα των ΗΠΑ, του Καναδά και αλλού, αναδεικνύει ότι ανεξάρτητα από τη θέληση των ομόφυλων ζευγαριών, στο νόμο λέμε τι θα περνάει, στο νόμο θα περνάει αντικειμενικά η κατάργηση μητρότητας πατρότητας και η αντικατάσταση από μία θολή γονεϊκότητα. Το θολή γονεϊκότητα, όταν το λέμε, εννοούμε γονέας 1, γονέας 2, γονέας 3 και βάλε. Και πολύ περισσότερο, ο δεύτερος προβληματισμός μας είναι σε σχέση με το γεγονός ότι γάμος, το έχει πει εξάλλου και ο Πρωθυπουργός, σημαίνει απευθείας τεκνοθεσία, έτσι. Σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, που στα δημόσια ιδρύματα δεν υπάρχουν πολλά παιδιά για υιοθεσία, είναι μόλις, τουλάχιστον ισχυρίζονται 101 παιδιά, περίπου 2.500 αιτήσεις από υποψηφιούς γονείς, είτε ζευγάρια είτε μόνο. Άρα κάπως αλλιώς θα προχωρήσει η τεκνοθεσία. Πώς θα προχωρήσει η τεκνοθεσία, είτε με ιδιωτικές υιοθεσίες ακόμα και από το εξωτερικό, που εδώ εκφράζουμε σοβαρές επιφυλάξεις για εμπόριο παιδιών κτλ., είτε μέσω ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Ό,τι και να λέει ο Πρωθυπουργός, μία απόφαση δικαστηρίου χρειάζεται. Και επεκτείνεται η παρένθετη μητρότητα και σε άλλες κατηγορίες. Και το θέμα είναι το εμπορική παρένθετη μητρότητα, που είναι μια ακραία μορφή εκμετάλλευσης ουσιαστικά. 14 δισεκατομμύρια δολάρια είναι ο ετήσιος τζίρος των παρένθετων ανά τον κόσμο. Και ξέρετε, επειδή σχολιάζονται πάρα πολλά, να και ποιες γίνονται παρένθετες μητέρες, εσείς θα το πείτε αυτές καλύτερα. Που γίνονται παρένθετες μητέρες είναι επί της ουσίας οι πιο ευάλωτες γυναίκες. Ακριβώς. Και κοιτάξτε, από το 2002 που πέρασε ο νόμος για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και την παρένθετη, έχουν περάσει τόσα χρόνια και νόμοι. Ας πούμε το 2014, επί κυβέρνηση Σαμαρά, με υπουργό τον κύριο Βορύδη, ουσιαστικά πέρασε ο νόμος που έλεγε ότι δεν είναι υποχρεωτικό το ζευγάρι που θα αξιοποιήσει αυτή τη μέθοδο ή η γυναίκα να έχει μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα. Ανοίγοντας την πόρτα βέβαια και για άλλα ζητήματα. Πάμε 2022 κύριο... ακόμα περισσότερα. Έτσι, ρίγα, και να μου επιτρέψετε, η θέση του ΚΚΕ είναι σε αντιπαράθεση και με σκοταδιστικές απόψεις συντηρητικές που στο όνομα της πυρηνικής οικογένειας φτάνουν, αν θέλετε, να λένε ότι η γυναίκα είναι μηχανή αναπαραγωγής παιδιών, στο όνομα του να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό. Είναι τεράστιο το θέμα με τις παρένθετες μητέρες. Την πυρηνική οικογένεια δεν υπερασπίζεσαι τώρα, όταν λέτε ότι καταργείται η μητρότητα και η πατρότητα. Όχι. Και ότι εμείς, θα πρέπει να είναι ένα συγκεκριμένο τρόπο. Εμείς αντιπαλεύουμε ένα νόμο που στην πράξη θα θεσμοθετήσει ότι τα πάντα είναι μια κοινωνική κατασκευή αποκλειστικά. Τι εννοούμε αποκλειστικά μια κοινωνική κατασκευή? Το φίλο, η γονική σχέση ή οποιαδήποτε. Και κοιτάξτε, είναι πιο σύνθετα τα ζητήματα. Επειδή καταψηφίσατε και το σύμφωνο συμβίωσης, αν θυμάμαι καλά. Θα σας φέρω το παράδειγμα των ΗΠΑ. Πού είναι η ισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους? Ωραία. Επειδή άκουσατε και τον κύριο Κουτσούμπα κάποια στιγμή. Να προλάβει να μιλήσει και ο κύριος Ρήγας μόνο. Ελάτε. Που υπερασπιζόταν την ισότητα των ανθρώπων. Εμείς, αν θέλετε, αν τα καταφέρουμε, κύριε Ρήγα, μία πρόταση και θα η ισότητα στο νόμο, να μου επιτρέψετε. Το ΚΚΕ είναι το πρώτο κόμμα το οποίο παλεύει και στην πράξη για να εκφραστεί αυτό. Δηλαδή, όταν το ΚΚΕ κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις να αυστηροποιηθεί ο αντιρατσιστικός νόμος για ομοφοβικές ρατσιστικές συμπεριφορές, ήταν αλλιώς που τοποθετήθηκαν τα άλλα κόμματα. Όταν το ΚΚΕ έλεγε για δωρεάν επιστημονική στήριξη των τρανς ατόμων, αρνιόντουσαν και μάλιστα μας καταδίκαζαν και για τρακοποίηση και λέγαμε ότι πρέπει να υπάρχουν ψυχολογικοί στα σχολεία. Άρα, τον ανορθολογισμό εμείς αντιπαλεύουμε.